Για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην αντιπροσωπεία του δικτύου πρόεδρων των ανωτάτων δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευρίσκονται στην Κύπρο για συνέδριο που διοργανώνει το ανώτατο. Ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους συνέδρους και για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που γίνονται από την Τουρκία εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ενημέρωσε επίσης για το πρόβλημα της κατοχής, ενώ αναφερόμενος ο πρόεδρος του Ανωτάτου Μύρων Νικολάτος στο συνέδριο που φιλοξενεί η Κύπρος, είπε ότι θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πρόεδρων κρατών μελών με διαφορετικά νομικά και δικαστικά συστήματα και θα συζητηθούν θέματα περιλαμβανομένης και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και του κράτους δικαίου. Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κυπριακή δικαιοσύνη, ανέφερε καταλήγοντας ο κύριος Νικολάτος, είναι εντελώς ανεξάρτητη από την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία.